καθημερινά μοιράζονται γύρω στα 150 γεύματα σε συμπολίτες μας, σε ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Ακούμε τον κύριο Τραχαλάκη τώρα, έχουμε ήχο, να του πούμε ξανά μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι μεγάλη η χαρά μας, γιατί έλεγα νωρίτερα, κύριε Τραχαλάκη, ότι είστε από τους φορείς εκείνους με την παλαιότερη έτσι, προσφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρόνια και με τη διάρκεια και την προσφορά την οποία κάνετε στα Χανιά. Από το 1963 συνεχής προσφορά, αδιάκοπη προσφορά, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Τα σίδια της Πλάντζιας έχουν προσφέρει πολλά στα Χανιά. Ιδρύθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους από ιδιωτελείς συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας. Και αυτό έπραξαν όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Από παλαιότερα βοήθησαν που δεν υπήρχαν άλλα σίδια, που δεν υπήρχαν άλλες δομές, βοήθησαν πολλούς ανθρώπους. Από τις φυλακές μέχρι και τα νοσοκομεία, μέχρι και τα ιδρύματα, σε όλες τις περιπτώσεις είχαν τη συμμετοχή τους και τη βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Και μάλιστα, κύριε Τραχαλάκη, πρόκειται για ένα εθελοντικό σωματείο των Χανίων, το οποίο ακόμη και σε δύσκολα χρόνια και σε δύσκολες περιόδους, που τα πάντα ήταν πολύ πιο δύσκολα, ποτέ δεν σταμάτησε την προσφορά και την κοινωνική δράση. Ήταν πάντα εκεί, παρόν. Πάντα ήταν εκεί και, παράδειγμα, πρόσφατα η πανδημία, ας πούμε, ενώ όλα τα συσίτια και της Μητρόπολης και όλα τα άλλα ήταν κλειστά, εμείς είμαστε ανοιχτά και προσφέραμε εκεί αυτό που έπρεπε στους συνανθρώπους μας. Ναι. Και σήμερα ισχύει η πληροφόρια που έχω ότι γύρω στα 150 άτομα, 150 άτομα καθημερινά είναι το συσίτιο. Από 150 και πάνω. Και πάνω. 200 και 250 έχουν φτάσει. Καθημερινώς βρίσκουν μία μερίδα φαΐ στο συσίτιό μας. Mm-hmm. Επίσης, μεγάλη προσφορά στους άπορους των Χανίων είναι το κοινωνικό οδοντιατρίο, το οποίο, και τους ευχαριστώ και τους χαίρω τους οδοντιάτρους εθελοντές που έρχουν εκεί και βοηθάνε τους συνανθρώπους μας, όπως και την παιδική βιβλιοθήκη που μαζεύουν τα παιδιά της γειτονιάς και όχι μόνο, και τους προσφέρουν μια νότα χαράς με βοήθεια δημιουργική και μαθησιακή. Ξέρετε, η μερίδα το φαγητό, γιατί θα έρθει και στο κομμάτι του οδοντιατρίου, αλλά η μερίδα το φαγητό δεν είναι μόνο η μερίδα το φαγητό που θα βρει κάποιος, που καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη ανάγκη είναι και πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος συνάνθρωπό μας αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο όταν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Είναι και η αγκαλιά, είναι και η αίσθηση της ζεστασιάς, της ταλπορής, ότι βρίσκει ένα πιάτο ζεστό φαγητό μαζί με την παρέα, ότι εδώ δεν θα τον κρίνει κάποιος. Αυτό ακριβώς. Να έχετε υπόψη σας ότι εκεί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δει ανθρώπους της ευρύτερης κοινωνίας των Χανίων που καταξιωμένοι και τα λοιπά ατύχησαν και ήρθαν για να πιάτο φαγητό, ή διάφορους κατατρεγμένους, είτε μετανάστες ή οτιδήποτε έρθουν στα Χανιά για ένα λόγο και έχουν ένα πρόβλημα. Εμείς θα τους δώσουμε ένα πιάτο φαΐ, θα δώσουμε στις οικογένειές τους κάθε Σαββάτο μία τσάντα με παραπάνω τρόφιμα, θα τους δώσουμε και διπλή μερίδα εάν έχουν κάποιος στην οικογένεια που έχει ανάγκη, και θα δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μας προτείνει ο Δήμος ή τους άστεγους που κυκλοφορούν στην πόλη. Πότε ήταν η χρονική συγκυρία που νιώσατε ότι οι ανάγκες έχουν αρχίσει να αυξάνονται δραματικά? Ήταν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ας πούμε, κύριε Τραχαλάκη, ναι, που είδατε μια ραγδαία. Μετά το 2010 παρουσιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι όντως δεν μπορούσες να διανοηθείς ότι μπορούν να έρθουν να ψάχνουν ένα πιάτο φαγητό, διότι τους έφερε η κατάσταση έτσι. Mm. Άνθρωποι οικοκυρέοι με αξία, με
προβολή στα Χανιά και αυτά. Και είναι και σημαντικό. Ναι, ναι, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πω. Πιστεύω ότι στα Χανιά έχουμε λιγάκι ανθρωπιά ακόμα. Για να μην πω πολύ, έχουμε ανθρωπιά. Mm. Βοηθούμε και συναισθανόμαστε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η αλληλεγγύη και η βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Το έχει αγκαλιάσει η κοινωνία των Χανίων, δηλαδή πέρα από όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε ενεργά, η κοινωνία των Χανίων το έχει αγκαλιάσει με τέτοιο τρόπο που και όσοι ωφελούνται από τη δική σας την προσφορά να μην νιώθουν ντροπή, να μην νιώθουν ότι την ενοχή για την προσφορά την οποία παίρνουν. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι Χανιώτες και οι άνθρωποι ωφελούμενοι έχουν καταλάβει ότι εμείς με την ψυχή μας το κάνουμε mm. και με την ψυχή μας το δίνουμε στον συνάνθρωπό μας και αυτοί που βοηθούν, και τους ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις και τους φορείς, το Δήμο και την Περιφέρεια πολλές φορές μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο που βλέπουν ότι εμείς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας. Και έτσι όλοι μαζί κάνουμε ένα πολύ καλό έργο. Μπράβο. Πραγματικά το καταγράφουμε αυτό και είναι άξιο θαυμασμού. Πείτε μας λίγο για το κοινωνικό οδοντιατρίο. Είναι σταθερή η λειτουργία του και πώς κάποιος ή κάποια μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα των συστητίων που παίρνουν τηλέφωνα την Δευτέρα και την Παρασκευή που λειτουργούν το οδοντιατρίο και κλείνει ραντεβού. Τρεις ώρες είναι τη Δευτέρα και τρεις ώρες την Παρασκευή. Έρχονται, έχουν ήδη, μπορώ να σας πω, πάρα πολλά άτομα, μπορεί και 100 από την... γιατί είχε κλείσει ένα διάστημα την πανδημία λόγω υγειονομικών προβλημάτων. Και τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί και έχουν καινούργιοι οδοντίατροι έρθει. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα παιδιά που θέλουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους και βοηθάνε πολύ. Μπράβο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι που δεν έχει η πολιτεία μεριμνήσει να γίνει, διότι πρέπει να επιβαρθείς με μεγάλο οικονομικό κόστος. Πάντως πιστεύω ότι βοηθάμε πολύ σε αυτό το θέμα. Και πείτε μας, κύριε Τραχαλάκη, και πριν κλείσουμε, τώρα τις μέρες των εορτών, τι είναι εκείνο το οποίο ετοιμάζεται για τους συμπολίτες μας? Εμείς ετοιμάζουμε μία πλούσια τσάντα για το Σάββατο, που θα περιέχει όλα τα είδη τροφίμων και κρέας και γλυκά, για να δώσουμε στους συμπολίτες μας, αυτές τις οικογένειες που ξέρουμε ότι είναι άποροι και έρχονται συνέχεια σαν ωφελούμενοι. Επίσης, την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μαζί με τον Δήμο Χανίων θα κάνουμε γεύματα αγάπης πλούσια με το κρέας, με το γλυκό, με το φρούτο, με όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος την ημέρα εκείνη. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ικανοποιούμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Να έχουμε όμορφες γιορτές, κύριε Τραχαλάκη, γιορτές προσφοράς και έτσι μιας μεγάλης αγκαλιάς προς τους συνανθρώπους μας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας δώσετε μια εικόνα από τη δράση σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα οι συμπολίτες μας να μας έχουν εμπιστοσύνη και να βοηθάνε τα συσίτια, γιατί βοηθάνε τους συνανθρώπους. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Και εύχομαι στον καθένα υγεία και να μην βρεθεί στην ανάγκη ποτέ να έρθει στα συστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, σημαντικό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.